ESG, Electronic System and Logistic, GmbH, ανακηρύχθηκε ο κύριος ανάδοχος για τρία συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Sea Falcon για τις κορβέτες K130 του γερμανικού ναυτικού στο πλαίσιο σύμβασης με τις γερμανικές ομοσπονδιακές ένοπλες δυναμίες. Το ένα σύστημα αποτελείται από δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα Skeldar V200, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους ενσωματωμένο στην κορβέτα, από την οποία ελέγχεται το αεροσκάφος και εξοπλισμό με εργαλεία και ανταλλακτικά. Οι δυνατότητες των κορβετών για αναγνώριση θα επεκταθούν σημαντικά, καθώς τα αντικείμενα μπορούν να ανιχνευθούν και να ταυτοποιηθούν με το Sea Falcon πολύ πέρα από το ενσωματωμένο σύστημα αισθητήρων. Το Sea Falcon βασίζεται στο Skeldar V200 της σουηδικής UMS Skeldar AB και μπορεί να λειτουργήσει για έως και 5 ώρες με μέγιστο βάρος απογείωσης 235 κιλά, μέγιστη ταχύτητα 75 κόμβων και ωφέλιμο φορτίο έως και 40 κιλά. Μπορεί να απογειωθεί και να προσγειωθεί αυτόματα στο κατάστρωμα της κορβέτας με έως και 20 κόμβους ταχύτητας ανέμου και κατάστασης θάλασσας 3. Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας μεταδίδει οπτικές και υπέρυθρες εικόνες σε πραγματικό χρόνο στο σταθμό ελέγχου εδάφους. Τα UAS αποτελούν μέρος του έργου ALMEG μιας τετραετούς προσπάθειας. Η πιλωτική φάση θα λάβει πιστοποίηση UAS για την κάλυψη των απαιτήσεων, την παράδοση ενός συστήματος συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε κορβέτα και την αρχική εκπαίδευση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Δύο ακόμη συστήματα θα παραδοθούν στη φάση της σειράς παραγωγής, το ένα από τα οποία θα ενσωματωθεί επίσης σε μια κορβέτα με το άλλο να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση στην ξηρά. Επιπλέον θα παραδοθούν τρία σετ οπλισμού για τη μελλοντική προεγκατάσταση περαιτέρω κορβετών για να φιλοξενήσουν ένα UAS. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.